Πρόεδρε του Κεραυνού, Πάρη Παπαελίνα, συγχαρητήρια για άλλο ένα τρόπαιο. 12ο κύπελο. Όσα έχει πλέον ο Αποέλ, είσαστε πρώτοι σε αυτόν τον τομέα. Μου εκμυστηρευτήκατε ότι το δεύτερο ημίχρονο δεν το πολλοείδατε από το άγχος, φαντάζομαι. Πώς το ζήσατε όμως το μετά, τους πανηγυρισμούς αυτού του τροπέου? Κοίταξε, το ήταν πολύ αγχωτικό αυτό το παιχνίδι, διότι εντάξει, μόνο στο μπάσκετ γίνεται να κερδίζεις 15 πόντους και μετά βρίσκεις, να χάνεις 15 πόντους. 17 με 13 ήταν. Κατάλαβες, οπότε πάντως είχα ένα πολύ καλό προαίσθημα για την ομάδα σήμερα, άσχετον αν ήταν τόσο αγχωτικό το παιχνίδι. Στο τέλος, στο μπάσκετ, νομίζω κερδίζει η ομάδα που έχει την καλύτερη διάρκεια και τους πιο ποιοτικούς παίχτες. Αλλά επίσης είναι το ότι ο Κεραυνός φέτος όλα τα ντέρπι, αν θυμάσαι, τα έχει κερδίσει τα τελευταία 4-5 λεπτά. Οπότε πάλι καλά που οι παίχτες μας το έριξαν σήμερα. Πόσο σημαντικό είναι που μετά την περσινή χρονιά, όπου μείνατε χωρίς τίτλο, φέτος έχουμε ακόμη 2 με 3 ομάδες εξίσου ισχυρές να παίρνει αυτό το τρόπαιο, ενώ από πλευράς όθησης και για τη συνέχεια ως διοικητικός? Κοίταξε, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Πρώτα-πρώτα ότι έχει περισσότερες καλές ομάδες φέτος από ό,τι παραδοσιακά τα τελευταία 6 χρόνια, που ουσιαστικά ήταν Κεραυνός, ΑΕΚ και λίγο το ΑΠΟΕΛ. Ενώ φέτος έχουμε 5-6 πολύ καλές ομάδες. 5, όχι 6. Ήταν πολύ σημαντικό για μας, για την ψυχολογία, για τα playoffs. Διότι μετά το κάζο που πάθαμε πέρσι, δηλαδή ενώ είμαστε σε όλη τη χρονιά άνετα πρώτοι, 27 νίκες, μία ήττα, και βρεθήκαμε τον τελευταίο μήνα να χάσουμε το κύπελλο. Χάσαμε ουσιαστικά 4 παιχνίδια από την ΑΕΚ και χάσαμε το πρωτάθλημα. Ήταν πάρα πολύ ψυχολογικά εναντίον μας. Οπότε αυτό που έγινε σήμερα, νομίζω, και με τον τρόπο που έγινε, θα είναι μεγάλο boost για την ομάδα για τα play-offs. Και μια τελευταία ερώτηση θέλω να την κάνω, Αντώνη. Ο Φίλιππος Τίγκας, τώρα που θα αρχίσουν οι ξένες ομάδες να τον διεκδικούν, τι θα κάνετε για να τον κρατήσετε? Υπάρχει δυνατότητα να κάνετε κάτι τέτοιο? Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μείνει η Κύπρο για πολλά περισσότερα χρόνια. Κοίταξε, όταν εμείς τον πήραμε τον Φίλιππο, ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να πετάξει μακριά. Μακάρι να τα καταφέρει. Εμείς είμαστε πάντα εδώ, ουδέποτε είμαστε εμπόδιο στην εξέλιξη των αθλητών. Ελπίζω ότι θα μείνει ακόμα 1-2 χρόνια, διότι είναι νέος ακόμα. Εντάξει, ακόμα είναι 21 ετών. Καταλαβαίνεις ότι αν πάει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, μπορεί να το φάνει, όχι ζωντανό, αλλά να καθυστερήσει την εξέλιξη του. Νομίζω σε 2 χρόνια θα μπορεί να πάει όπου θέλει.